Ναι. Γεια σας Αντώνη. Έγινε. Καλά εσύ. Έκανε ένα βήμα ο Ολυμπιακός, αυτό μπορούμε να πούμε. Θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο το βήμα, αλλά είναι ένα βήμα όταν κερδίσει την Ευρώπη. Σίγουρα όταν είσαι 3-0 και γίνεται 3-2 είσαι αυτό που λέμε σκασμένος, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Θα μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι πριν 2 μήνες λέγαμε ότι η σεζόν τελείωσε και να δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη χρονιά. Αυτή τη στιγμή, 12 Απρίλιο, ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα βήμα για τα ημιτελικά του Conference Link και έχει μια απόσταση η οποία δεν είναι τέλος πάντων αδύνατο θεωρητικά να ανατραπεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, ας το πούμε έτσι. Ο Ολυμπιακός ήταν καλός για 60 λεπτά, θα μπορούσε να ήταν και καλύτερος. Νομίζω ότι έπαιξε ρόλο το άγχος της ομάδας που για πρώτη φορά στην ιστορία της παίζει Απρίλιο Ευρώπη. Ήταν γενικά νευρικό το παιχνίδι, αλλά το πήγε όπως έπρεπε για τον Ολυμπιακό το παιχνίδι. Δηλαδή ήταν λες και ήταν παραγγελία που λέμε. Αν θέλουμε να κάνουμε μια πολύ μικρή σύνοψη, στα πρώτα 7 λεπτά δεν μπήκε καλά ο Ολυμπιακός, η Φενέρ έκανε 3 φάσεις. Με το που στο 8 λεπτό κατευθείαν γκολ ο Ολυμπιακός κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, έως το 40 υπήρχε μόνο Ολυμπιακός στο γήπεδο, με το 2-0 και με 2 φάσεις και ωραίος. Στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου στις καθυστερήσεις όμως απείλησε η Φενέρ και έδειξε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να την κάνει. Πρώτα 15 λεπτά δευτερού ημιχρόνου πάλι καλός Ολυμπιακός, με γκολ, με ευκαιρία, με τελικές. Και μετά με το που έγινε το 3-0 άλλαξε πραγματικά το παιχνίδι. Είναι εύκολη η ανάγνωση του αγώνα. Μπήκαν 3 παίχτες από τη Φενέρ πολύ μεγάλης κλάσης. Αρχικά πριν το ημίχρονο 1-2 λεπτά που τραυματίστηκε δυστυχώς το αριστερό της μπακ και είναι και πολύ σοβαρά, κρίμα το παιδί, θα χάσει τη σεζόν. Και μπήκε ο Φέρντι, ο Καδιόγλου, που είναι ένας καταπληκτικός επιθετικά μπακ. Μπάνει ο καλύτερος παίκτης Φενέρ αυτός. Χτες ήταν, ναι. Μπήκε μετά, μπήκαν και με το που έγινε το 3-0 ο προπονητής σου λέει εδώ τι θα γίνει, έβαλε το βασικό του Κόφτη και το Φρέντι. Είχαμε πει ότι ο Φρέντι είναι όλη, αλλάζει όλη την ομάδα. Ένα αυτό, το δεύτερο, γενικά η Φενερμπαχτσέ είδαμε ότι έχει παιχταράδες, ο Τάντιτς, ο Τζέκο, μπορεί να είναι μεγάλη σε ηλικία, αλλά είναι εκπληκτικοί παίχτες. Ο Τζέκο δηλαδή διδάσκει πραγματικά πώς παίζεται η θέση του σεντερφόρ ακόμα, πραγματικά δεν το περιμένα, 38 ετών είναι και. Δεύτερον, άδειασαν οι μπαταρίες των παιχτών του Ολυμπιακού και παράλληλα άργησαν και οι αλλαγές να γίνουν, πρώτη αλλαγή ήταν στο 82. Και τρίτο και το σημαντικότερο, γιατί όλα τα άλλα είναι σωστά που λέμε όλοι μας και τέτοια, αλλά αν δεν υπήρχε η ασχολίαστη πραγματικά φάση του πέναλτι, αυτή η του Ρέτσου, αυτή έβαλε τη Φενέρ πάλι πίσω στο παιχνίδι, γιατί όσο είσαι 3-0, ό,τι και καλά να παίζεις, άμα δεν βάζεις γκολ, δεν. Το πέναλτι όμως σου δίνει ψυχολογία, αγχώνει το γηπεδούχο, τον άλλον που το έφαγε τον γκολ. Και έτσι φτάσαμε όπου φτάσαμε στο τέλος. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, θα μπορούσε να γίνει και 3-3 το μάτς. Γιατί τα τελευταία 35 λεπτά, από το 58 δηλαδή έως το 94, 36 λεπτά πόσα ήταν, ο Ολυμπιακός απείλησε μόνο με κόρνερ, τις 2 κεφαλιές του Κάρμου, δεν είχε άλλη στιγμή. Αντίθετα δέχθηκε απειλές. Ακόμα και στο 94 τελευταίο λεπτό, ο Μπονούτσι εκεί, ευτυχώς ο Ορτέγκα του μπλόκαρε το σουτ, θα μπορούσε να γίνει και 3-3, επαναλαμβάνω, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Νομίζω όμως ότι σε γενικές γραμμές άξιζε ο Ολυμπιακός να πάρει μια νίκη. Ο Μεντιλίμπαρ την έχει φτιάξει την ομάδα, είναι σαφές. Είναι καλά ο Ολυμπιακός. Είναι ένα θέμα το ότι πραγματικά είναι απαιτητικό αυτό που ζητάει ο προπονητής, είναι και ωραίο, ωραίο και αποτελεσματικό, γιατί βλέπουμε ότι δεν μπήκαν τα γκολ από το pressing μπροστά.
Ναι, μπήκαν τα γκολ, αποτελεσματικό, μπήκαν ναι. τα γκολ και δύο γκολ και μια τεράστια ευκαιρία, η καλύτερη, έτσι μπήκε. Τρομερά αποτελεσματικότητα, σε πέντε φάσεις είχε τρία γκολ. Γιατί ήταν, ναι, γιατί ήταν ναι. σχετικά εύκολα τα τελειώματα, ας πούμε. Mm-hmm. Ήτανε σουτάρες, του Φορτούνη και του Τσικίνιο ήτανε σουτάρες. Ναι, δεν πιάνουν τους. Βέβαια, ήταν σουτάρες. Από την άλλη όμως βλέπεις ότι αυτός ο τρόπος παιχνιδιού να είναι η ομάδα τόσο ψηλά και η αμυντική της μέση να πιέζουν και όλα αυτά, είδαμε ότι την άφησαν την ομάδα από δυνάμεις και είτε γιατί ο προπονητής θεωρεί ότι δεν έχει παίχτες να βάλει, ας πούμε, που να του κάνουν τη διαφορά, έλειπε και ο Ποντένσε χτες, είτε γιατί πραγματικά το πίστευε, την άφησε την ομάδα έτσι χωρίς αλλαγές. Βέβαια παραδέχθηκε και ο ίδιος μετά το μάτσο ότι ίσως να έπρεπε να τις κάνει πιο νωρίς τις αλλαγές. Τώρα για το Ρέτσο, εντάξει, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Πάρ' το θετικά, την είπα πιο πριν ότι δεν κρύβεται. Άλλο ένα παιχνίδι, θα έπρεπε να κρυφτεί. Άλλο ένα παιχνίδι ναι. πολύ καλό για 58 λεπτά. Ναι, ρε, πάλι ένα λάθος. Θα στην κάνει την κέλα. Την γέλα. Αυτή τη φορά το όσο άσχημο πιο καλά είναι... παίζει, τόσο πιο συχνά είναι η γέλα. Τόσο πιο... Το επώδυνο είναι ότι αυτή ναι. τη φορά σε αντίθεση με άλλα παιχνίδια ναι. Τον πήρε από κάτω και ήταν πολύ ναι, προβληματική η εικόνα του στα τελευταία 35 λεπτά. Λογικό είναι εσύ. Άλλες φορές τουλάχιστον δεν τον έπαιρνα από κάτω. Τι να κάνουμε, όμως... ναι, όσο προσθέτει φορές τόσο πιο λες ας το διάλογο. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Την γλιτώσαμε, και θα δουν τι θα κάνουν. Τη γλιτώσαμε με τη Μακάμπη από το πέναλτι που έκανε στη ναι. ρεβάνς. Πόσα έχει κάνει φέτος εσύ που είσαι λάτρης? Πέντε γράφουν. Μόνο. Πέντε και τρία στην Ευρώπη. Α, πέντε εκ των οποίων. Όχι οκτώ. Πέντε εκ των οποίων τρία στην Ευρώπη. Συν δύο αποβολές στο πρωτάθλημα. Ναι. Είναι πραγματικά αδική τον εαυτό του, αλλά δεν είναι αδική τον εαυτό του, είναι μέσα στα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού. Να λέμε τα ίδια και τα ίδια, αφού δεν το... Κατεβάζει ωραία την μπάλα, εμένα μου αρέσει σαν στήλη και τα λοιπά, αλλά από εκεί και πέρα, εάν πότε αποβάλλεται, πότε κάνει πέναλτι, έχεις πρόβλημα, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Θα έπρεπε Ολυμπιακός. Δεν ξέρει να μείνεται. Δεν ξέρει να μείνεται. Okay. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Είναι οι αποφάσεις. Πολύ κακές αποφάσεις παίρνει. Δηλαδή τι σκέφτεται, σε σκέφτεται με τον εαυτό του και λέει να πάρει την απόφαση. Όχι, ρε παιδί μου, σου λέει να κάνω tackling ή να μην κάνω tackling. Να κάνω ή να μην κάνω. Να μείνεται, ρε παιδιά. Δεν μαζεύει το πόδι του χτες όταν φεύγει. Okay. Όταν έχει φύγει μπάλα από το άλλο. Όλα τα πέναλτι είναι ένας με ένα βλακώδης, πώς το λένε, πράγματα. Τα οποία δεν, ο Ρέτσος όταν δεν έχει να μαρκάρει είναι μια χαρά. Δηλαδή να κινηθεί στον χώρο και τέτοια, ναι. Όταν κάποιος τον πλησιάζει, κάνει το σταυρό σου. Να πω ότι θα έπρεπε χθες να περιμένουμε περισσότερο, ότι έπρεπε να... Όχι, έπρεπε, περιμέναμε περισσότερα πράγματα από αρκετούς παίκτες του Ολυμπιακού. Ναι. Οι δύο Αργεντίνοι δεν τράβηξαν, ο Έσε και ο Ορτέγκα. Ο Έσε κουράστηκε νωρίς. Περιμέναμε, δεν ήταν, δεν νομίζω. Έχει κάνει τέλος πάντων. Λάθος πάσης. Ναι, αλλά έγινε, κύριε. Καμπή, Μασούρα, Ζωτινέη, περιμέναμε περισσότερα.